Κυρίε και κύριοι, πάμε εδώ με ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδεχθώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον αρχιτέκτονα τη Συμφωνία των Πρεσπών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά. Καλησπέρα σα, κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σε εσά, καλησπέρα και στου αιατέ μα. Ε, να σα υπο... ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή. Να μου επιτρέψετε της. να κάνω μια σημείωση εξ αρχή ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Βεβαίως. Ακούτε τον κύριο Ιαπετρίτη και έναν ακόμα συνταγματολόγο που mm -hmm. συζητάνε για την Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Αν έχετε έναν παππού ο οποίο έχει σπάσει το ισχύο του, θα τον πάτε σε ορθοπαιδικό ή σε παιδίατρο. Θέλω να πω ότι στην επιστήμη υπάρχουν ειδικεύσει. Ο κύριο mm -hmm. Ιεραπετρίτη αντιμετωπίζει τη συμφωνία των Πρεσπόνω να είναι αποκλειστικά ένα εσωτερικό κείμενο. Δεν είναι ένα εσωτερικό κείμενο. Είναι μια συμφωνία στα πλαίσια τη απόφαση 817 και 845 του ΟΗΕ, την οποία παρακολουθεί και επιβεβαιώνει ο Ιε και για την οποία θα πρέπει ο Νίμιτ mm -hmm. να κάνει εισήγηση στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΙΕ ΕΕ και να διαπιστώσει εκείνο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ ΕΕ αν αυτή η συμφωνία εκπληρώθηκε και ικανοποιεί τι προδιαγραφέ του 817-845. Είναι πρωτοφανέ λοιπόν από καθηγητή νομική και σύμβουλο του αρχηγού τη αντιπολίτευση να λέγεται ότι δεν παίζει καμία σημασία ο κύριο Νίμιτ. Μπορεί ο κύριο Νίμιτ να μην παίζει καμία σημασία στα εσωτερικά τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Μπορεί να μην παίζει καμία σημασία στι διαδικασίε τη Βουλή. Αλλά ο κύριο Νίμιτ είναι αυτό ο οποίο θα διαπιστώσει και θα εισηχθεί στον ΟΗΕ ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσει του 817 και 845. Για να σοβαρευτούμε. Το διεθνέ δίκαιο έχει άλλου κανόνε. Το πρόβλημα τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι σχεδόν κανένα που κάνει διεθνό δίκαιο, πριν ενό νεαρού κυρίου που κάνει διεθνέ δίκαιο αλλά ουσιαστικά διπλωματική ιστορία, mm -hmm. δεν έχει διεθνολόγους. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η πλειοψηφία των διεθνολόγων και διεθνούς πολιτικής και διεθνούς δικαίου συμφωνούν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Και πρόβλημα έχουν νομικοί και σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις. Και κάποτε πρέπει να καταλάβουν ότι άλλο ο παιδίατρος και για άλλους ασυνείς και άλλο ο ορθοπαιδικός. Και θα συμπλήρωνα, επειδή πάντα έχει, έχει σημασία και η ανθρωπογεωγραφία και τα ανθρώπινα και τα πολιτικά κίνητρα, ότι η πλειονότητα των, των, των διεθνολόγων είναι με τι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ, χωρί να προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί μάλιστα εκπροσωπούνται. Ήταν και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι κάτι ναι, μήνε πριν. Και, έτσι. και δεν έχουν πολιτικέ σχέσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σα θυμίζω ότι το Επιστημικό Συμβούλιο, που είναι σύσσωμο, θα έλεγα, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, την πλειοψηφία του είναι πλην ενό, του κυρίου Τζανακόπουλου, δεν είχε ποτέ και δεν έχει σχέσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εκεί μα έχουμε και στελέχη τη αντιπολίτευση και πρώην υπουργού. Σοβαρού yeah. καθηγητέ. Yeah. Δηλαδή και ο κύριο Ροζάκη, που είναι πρόεδρο του Συμβουλίου, έκανε υπουργό στον Σιμίτη, και ο κύριο Μπαπούκη έκανε υπουργό στον κύριο Παπαδρέο. Για να σοβαρευτούμε. Αλλά οι άνθρωποι ξέρουν διεθνέ δίκαιο. Mm -hmm. Δεν σημαίνει ότι όποιο έχει κάνει νομικά, το λέω και για το, το δικηγορικό σύλλογο, ότι όποιο έχει κάνει νομικά ξέρει και διεθνέ δίκαιο. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά μια που ξεκινήσαμε από τον Νίμιτ, θέλω να σα ρωτήσω πώ αξιολογείται την παρέμβασή του. Ε, Αφενό ω προ το θέμα τη γλώσσα, που λέει ότι εμεί στον ΟΗΕ εδώ και 20-25 χρόνια μιλάμε για μακεδονική γλώσσα, έτσι την έχουμε ε, ω τυπολογία κτλ. Ε, αφετέρου για αυτό που λέει ε, ότι εάν δεν λυθεί τώρα αυτή η ιστορία, το μακεδονικό, εάν δεν ψηφιστούν τώρα οι πρέσπε, θα είναι πολύ δύσκολο και θα απαιτηθούν πολλά χρόνια για να βρεθεί μια άλλη συμφωνία χωρί εργαόμενε. Άλλη φορά. Α, έλεγα το εξή. Πρώτον, ο κύριο Νίμιτ ξέρει όλα τα μυστικά των διαπραγματεύσεων. Mm -hmm. Και παρά τι κατηγορίε που διαπιτυπώνει η αντιπολίτευση, εγώ έχω αποφύγει να κάνω χρήση πολλών καυτών προτάσεων και συμφωνιών από την ελληνική πλευρά, διότι δεν είναι το θεωρό σκόπιμα για τη χώρα μα. Αλλά εκείνο ξέρει. Και ξέρει ότι τι μεγάλε υποχωρήσει έχουν γίνει κατά καιρού, mm -hmm. δεν λέω πάντα, κατά καιρού, από την ελληνική πλευρά. Επίση, ο κύριο Νίμετ έχει μια αίσθηση ε, του διεθνού γίγνεσθε. Ξέρω ότι ζούμε σε μια περιοχή που θυμόσαστε ακόμη πριν τέσσερα χρόνια και την είχα ονοματίζει ότι είναι ένα τρίγωνο αστάθεια. Ουκρανία, yeah. Λιβύη, Συρία, Ιράκ. Και ξέρω ότι σε αυτό το τρίγωνο αστάθεια έχουν προσθεθεί και ορισμένα άλλα νέα στοιχεία, όπω είναι η συμπεριφορά τη Τουρκία και οι συμμαχίε τη με Ιράν-Ρωσία στη Συρία, οι διαπραγματεύσει τη Σερβία-Κόσοβου. Δηλαδή, εκρηκτικά στοιχεία και σημεία του διεθνούς περιβάλλοντος μας. Και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε. Και αυτή είναι η ευθύνη μας. Τι είναι σημαντικότερο, η ειρήνη, η φιλία και η σταθερότητα της περιοχής ή να τσακανόμαστε γύρω από τη γλώσσα. Λέω, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι σημαντικότερο για έναν άνθρωπο, το όνομά του ή πόσες γλώσσες θα μάθει στα φροντιστήρια. Ή να το πω και διαφορετικά. Η γλώσσα που λέγεται μακεδονική από τους ε, γείτονές μας... Mm -hmm με την υποσημείωση με μαύρα γράμματα ότι πρόκειται για σλαβική γλώσσα, είναι αυτό που πάντα λέγαμε ότι αυτή η γλώσσα είναι σλαβομακεδονική. Μέχρι τώρα υπήρχε στον ΟΗΕ σκέτα νετα ναι, σκέτα μακεδονική. Είναι όπως είναι το Βόρεια Μακεδονία και υπήρχε μέχρι τώρα Μακεδονία, mm -hmm. υπάρχει έτσι και το Σλαβομακεδονική. Πότε μπήκε στον ΟΗΕ η μακεδονική, σε εισαγωγικά από μένα γλώσσα, το 1977, τότε που έγινε η συνάντηση του ΟΗΕ για τα γυναιονοματολογία. Mm -hmm. Πότε συνεχίστηκε αυτή το 1986. Πότε τυποποιήθηκε, Άιζο δηλαδή, από τον οποίο παίρνει ο ΙΕ ως τυποποιημένα και τελεσίδικα τα ονόματα, μαζί με τις συντμήσεις, το 1992-1994 στη διαπραγμάτευση. Και όπως αποκαλύψω αύριο, σας το λέω σαν είδηση, γιατί μου, μου στείλανε κείμενα παλιοί διπλωμάτες, τώρα που δεν είμαι πια υπουργό. Mm -hmm. Όχι μόνο δεν πήγαμε στη διαπραγμάτευση του 1992-1994 για να αποφύγουμε να καθιωρηθεί η μακεδονική γλώσσα ναι. και οι συντμίσεις μη κάπα κλπ. Αλλά μας έκανε έγγραφο ο Άιζο και ο ΙΕ που μας καλούσε εντό ενός μέχρι δύο έτη, πόσο χρονικό διάστημα σας φαίνεται, μικρό ή μεγάλο. Τεράστιο, για όρους Να απαντήσουμε ναι. στις προτάσεις που υπάρχουν για τις συντμίσεις και τη γλώσσα της τότε ΦΥΡΟΜ. Και τότε η Ελλάδα τι έκανε, έβαλε το κεφάλι της στην άμμο. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν έχει σταλεί. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω ούτε αυτοί οι διπλωμάτε που μου το στείλανε να έχει σταλεί ποτέ απάντηση σε αυτό το αίτημα. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι αφήσαν να καθιερωθεί αυτό το όνομα δεν μπορούν να ομιλούν. Και ξέρετε ποια ήταν η συνέχεια. Το 2002 έγινε μια κρούση και μεγαλύτερη το 2008 όσον αφορά αυτή τη γλώσσα και τον ΟΗΕ. Και τι απάντησε τότε ο ΟΗΕ έχοντα επικεφαλή Γάλλο στις συζητήσει που γινόντουσαν και Γάλλο πρόεδρο στην Άιζο. Ότι αυτά έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίε και δεν αλλάζουν. Πήγε ξανά η Ελλάδα το 2010-2011 να τα αλλάξει ναι. και απάντησε η τότε επικεφαλή της νοτιοανατολικής Ευρώπη, Σπέχαρ, σας σημεί κάτι το όνομα. Mm -hmm. Είναι η κυρία που είναι στην Κύπρο. Ναι, ναι. Είπε ότι αυτά έχουν τελεσίδικα τελειώσει και έχουν καθιερωθεί από τον ΟΗΕ, από τον ΆΙΖΟ και εξαιτία του ΆΙΖΟ στον ΟΗΕ. Λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε επί τετρα... δεκαετίε δεν κάναν τίποτα και τώρα φωνάζουν για τα δικά του αποτελέσματα, προσπαθώντα να μα αχρεώσουν Εμεί τι κάναμε με τη γλώσσα, τη διορθώσαμε. Mm -hmm. Είπαμε, όχι, δεν είναι μακεδονική, είναι τα σκέτα. Είναι μια γλώσσα σλαβική που εντάσσεται στην οικογένεια των νοτιοσλαβικών. Θα μπορούσε να ήταν και των σλαβικών οικογενειών. Ήθελε ο Δημητρόφη να λέει νότιοσλαβικό. Δεν είχα καμία αντίρρηση από αυτόν. Δηλαδή τη λέμε σλαβομακεδονική. Μα πηγαίνετε στη Ελλάδα. Πώ τη αυτή τη γλώσσα για Έλληνε που λαλούν

όχι, Λαβό Μακεδόνη. ή άλλο είναι καταγεγραμμένο από το Μυριβίλη, από τη Δέλτα, από τι εκλογέ Χωρί το Σλαβό Καλά. Χωρί και τη Μακεδονική. Αυτό είναι αλήθεια. Και... Ε, η, η, ο πυρήνα τη κριτική όμω που δέχεστε και ω ο αρχιτέκτονα τη συμφωνία. Ε, Φυσιολογικό δεν είναι ότι... να ναι, 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 Τα μεγάλα γεγονότα έχουν εχθρού και φίλου. Αυτό είναι αλήθεια. <laughs> ε, είναι ότι κανεί δεν κρατάει την υποσημείωση. Δηλαδή, α πούμε, ακούω και από όψιμου Μακεδονομάχου, π.χ. Ψαριανό, ε. να λένε ότι σύνθετη ονομασία είναι σύνθετη όλα. Δηλαδή, όπω λέμε, η Μακεδονία, θα έπρεπε και η γλώσσα να λέγεται Βορειομακεδονική. Ναι. Όχι να λέγεται Μακεδονική να με έναν αστερίσκο να νότια. Ότι... Ναι. Το πρωί όταν ξυπνάτε, φαντάζομαι νωρί ο δημοσιογράφο, έχουμε την Αυγή. Ναι. Δεν είναι. Πού να διαβάζει και την εφημερίδα Αυγή. Αλλά μείνουμε στην Αυγή που ξεκινάει η μέρα. Άλλωστε, εγώ ήμουν και 9 χρόνια εκεί. <laughs> τη διαβάζω, πιστέψτε <laughs> με, με την Αυγή. Σωστά. Σωστά, και εγώ. Εάν βάλουμε ένα επιθετικό προσδιορισμό στην Αυγή, αλλάζει ή όχι. Πείτε την, α πούμε, Χρυσή Αυγή. Είναι το ίδιο. Η Χρυσή Αυγή, το κόμμα. Mm -hmm. Τέλο αλλού. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο επιθετικό προσδιορισμό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό mm -hmm. πράγμα. Και δεν είναι η Βόρεια Μακεδονία μια παραλλαγή του Μακεδονία. Έχει έναν άλλον επιθετικό προσδιορισμό και είναι συνολικά. Όσον αφορά την σύνθετη ονομασία στου κατοίκου του, πρέπει να σα πω ότι δεν χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε χώρε που έχουν σύνθετη ονομασία. Mm -hmm. Να σα δώσω παράδειγμα. Το... Οι πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι αυτό που λέμε και Μεγάλη Βρετανία, δεν ονομάζουμε δε πολίτε του Ηνωμένου Βασίλειου. Λέγονται Βρετανοί. Ναι. Πολίτες... Ούτε Μεγάλο Βρετανοί. Ούτε Μεγάλο Βρετανοί. Εκτό αν μεγαλοπιάνονται. Οι πολίτε των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική δεν λέγονται Ηνωμένο Πολιτικό Αμερικάνοι. Mm -hmm. Ακόμα και τη Σοσιαλιστική Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία Κίνα, δεν λέγονται Λαϊκό Δημοκρατικό Κινέζι. Λοιπόν, τώρα α Υπάρχουν άλλε πρακτικέ στο διεθνή ορίζοντα από αυτά που απαιτούν κάποιοι. Και να σα πω και κάτι. Αν θέλετε να ψάξετε τη συμφωνία, θα βρείτε πράγματα που αν τα γρά... αντιγράφατε μόνο σα όπω την ξεκίνησα εγώ. Δεν θα τα γράφατε, ασφαλώ. Κάτι πήραν και εκείνοι στη διαπραγμάτευση. Mm -hmm. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, συμβιβασμό κάναμε ή όχι. Νικήσαμε σε πόλεμο. Και απ' την άλλη, αν κάναμε συμβασμό, η αντιπολίτευση θεωρεί κάθε συμβασμό ω ήττα. Δηλαδή κάθε γάμο στον οποίο μπορεί να προκύψει μια διαφωνία ή διαφορετική ερμηνεία. Είναι διαζύγιο. Mm -hmm. Αλλά αυτά είναι τα επιμέρου. Έχω ένα πιο σοβαρό επιχείρημα που με ανησυχεί. Να σα πω ποιο είναι. Εγώ δεν αποκλείω στο μέλλον να υπάρξει, όπω υπάρχει για κάθε νομικό κείμενο, mm -hmm. μια διαμάχη για την ερμηνεία του. Στο ένα ή στο άλλο mm -hmm. σημείο. Mm -hmm. Τι θα επικαλεστεί η άλλη πλευρά κάθε φορά που θα θέλει να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Τι άθλιε ερμηνείε που δίνει σήμερα η αντιπολίτευση στη συμφωνία. Διότι όταν λέει η αντιπολίτευση ότι η συμφωνία. Αφήνει αυτό το παράθυρο ανοιχτό. Η συμφωνία δέχεται ότι αυτοί είναι όλοι οι Μακεδόνε κλπ. Πού οδηγεί αυτό. Άρα το μόνο που θα έχουν να κάνουν στο μέλλον, αν κάποιο θελήσει να τα αναθεωρήσει, θα είναι να πάρει τα πρακτικά τη Βουλή. Ναι, δεν μπορεί να τα αναθεωρήσει όμω, να πούμε και αυτό, γιατί με βάση τη σύμβαση τη Βιέννη για τι Εθνεί Συμβάσει άρθρο 46, δεν μπορεί. Να αλλάχθεί μια διεθνή συμφωνία εξαιτία τη επίκληση mm -hmm. αρνητικών ή μη ορθών διαδικασιών στο εσωτερικό ενό κράτου. Δηλαδή, αν γίνει ένα πραξικόπημα και φέρει μια διεθνή συμφωνία, δεν μπορεί να την αναιρέσει λέγοντα ότι ήταν πραξικόπημα. Αν μια διεθνή συμφωνία δεν έχει πάρει τη διαδικασία που εσύ νομίζει ότι θα ήταν σωστή, πάλι δεν μετράει αυτό. Υπάρχει ο διεθνή νόμο. Γι' αυτό σα είπα εξ αρχή, mm -hmm. μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται σε συνταγματολόγου και ιστορικούς τη διπλωματίας και δεν έχει ανθρώπου που με καλά το διεθνέ δίκαιο, όχι γενικά ή τη Αλλάσκληπα, των συμβάσεων. Αυτά γίνονται με ειδικού. Και βέβαια, καταλαβαίνω ότι για την προπαγάδα και για το πλήθο του κόσμου που δεν έχει κανένα λόγο να είναι ειδικό, μπορεί να τον μπερδεύει, αλλά του ειδικού δεν του μπερδέψαν. Ε, πάμε λοιπόν στη σύμβαση, στην, στην ουσία. Τελικά, οι γείτονέ μα τήρησαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Ακούω, διάβασα σήμερα ένα ενημερωτικό σημείωμα τη Νέα Δημοκρατία. Διάβασα και εγώ να σα το αποκαλύψω. Το είδατε, έτσι. <laughs> ε, που λέει ότι στη ρηματική διακίνωση υπάρχει τρει φορέ το ονοματικό σύνολο Μακεδονικό Λαό. Ότι ενώ στην 32η τροποποίηση αναφέρεται η μετονομασία τη Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία, στην 33η και 34η αναφέρεται σκέτο. Δημοκρατία τη Μακεδονία και υπάρχει εντάξει και η ιστορία, η συζήτηση με τη ρήτρα αυτό θα το Ακούσα... δούμε μετά. Ακούστε να σα πω. Όταν σε ένα σημείο mm. και στα εισαγωγικά αναφέρεται στη συγκρότηση αυτού του κράτου ιστορικά δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονό ότι αρχικά ονομάζαν τον εαυτό του Δημοκρατία τη Μακεδονία. Άρα θα υπάρχει πάντα κάπου η ιστορική αναφορά γι' αυτό. Όμω το ερώτημα είναι άλλο και παραπέμπει στην αρχική μου τοποθέτηση. Ποιο διαπιστώνει αν έκανε επαρκή συνταγματικέ και ορθά τι συνταγματικέ αλλαγέ η γείτονα χώρα. Το διαπιστώνουμε εμεί ω κυβέρνηση για, για το εισάγουμε στην Βουλή. Ναι. Αλλά για το διεθνέ δίκαιο το διαπιστώνει ο κύριο Νίμιτ και ο ΙΕ. Ο κύριο Νίμιτ λοιπόν και το ΙΕ είπε ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Και όταν ο ΙΕ λέει ότι. Επιστέφει τον έλεγχο και... που έκανε λοιπόν. Ο όχι, όχι, ο δεν χρειάζεται να τον εμπιστευτείτε. Αλλά με βάση το Διεθνέ Δίκαιο, αφού αυτό είναι η συγκητή, mm -hmm. με βάση το 845 και 817 ψήφισμα το ΙΕ, πρέπει να το λάβει υπόψη σου. Αλλά θα σα πω πάλι κάτι άλλο. Οι συνταγματικέ αλλαγέ που έκανε η φίλη χώρα και για τι οποίε ορίονται, είναι συνταγματικέ αλλαγέ που δεν έχει καμία άλλη χώρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι κακότροπο και κακόβουλο γιατί δηλαδή να μην βλέπει το γεγονό ότι αλλάξα το όνομά του. Θα σα και θα τα αποδείξω στην Βουλή αύριο mm -hmm. ότι η ελληνική πλευρά είχε παρετηθεί από τον να διεκδικεί αλλαγή συντάγματο. Και ότι ακόμα και ο κύριο Σαμαράς, και το παίξαν είδα πάρα πολλά σε social media. Το 2009 σε μια συνέντευξη που έδινε τον Νοέμβρη στον κύριο Κωτάκη, 8 μου φαίνεται, είπε ότι εγώ αποκλείω ποτέ να είναι έργα όμνε και να αλλάξει το συνταγματικό τη όνομα τότε φύρο. Κατά συνέπεια, εδώ έχουμε μια μεγάλη κατάκτηση, μια μεγάλη αλλαγή που δεν την έχει κάνει καμία άλλη χώρα mm -hmm. και η οποία η Νέα Δημοκρατία και την Ποιοθέτηση θέλει να μα παρασύρει σε διαδικαστικά ερωτήματα και πίσω από τον καπνό των διαδικαστικών ερωτημάτων, δικαίωμά να τα βάζουν, αλλά εγώ πολιτική αξιολόγηση κάνω, mm -hmm. κρύβουν το μεγάλο γεγονό. Δημοκρατία τη Μακεδονία έγινε η Βόρεια Μακεδονία, έγινε έργα όμνε και όχι όπω το κατανοούσε ο καραμαλισμό, δηλαδή έργα όμνε για όλε τι διεθνεί. Συμφωνίε και όλε τι διακρατικέ σχέσει και του διεθνεί οργανισμού, αλλά και για το εσωτερικό. Και αυτό πιστοποιήθηκε και τερματίστηκε, διότι μπήκε μέσα στο ίδιο του το Σύνταγμα. Αυτό όλο το σύμπλεγμα τη μεγάλη επιτυχία ελληνική διπλωματία, mm -hmm. μέσα από τα χρόνια που περάσανε, δεν λέω ότι είναι μόνο τη κυβέρνησή μου, είναι μέσα από όλο το χρόνο που πέρασε και ορίμαζε, θέλουν να το αποκρύψουν. Και αρχίζουν και ασχολούνται. Με τα δεντρίλια. Δηλαδή, λένε εδώ έχει ένα θάμνο, εκεί έχει ένα θάμνο, άρα δεν υπάρχει δάσο που είναι απέναντι του πυκνό, έχει άγρια φύση, έχει ζώα μέσα, έχει κυνηγού. Υπάρχει ένα ζωντανό δάσο και λέει δεν υπάρχει γιατί βλέπω ένα θάμνο εδώ κάτω από τα πόδια μου. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Σε αυτό δεν θέλω να παρασυρθώ, διότι είναι ψεύτικο. Άρα, ε, όμω όλα αυτά. Ε, ε... Γίνονται κατά τη γνώμη σα για κάποιο λόγο, γίνονται επειδή θα μπορούσε να πει κάποιο, α πούμε, ότι επειδή οι μισή λένε σύνθετη ονομασία, η άλλοι μισή λένε όχι στη Μακεδονία και είναι στη γραμμή του 92, ότι τη μία ανακαλύπτει. Το όνομα Μακεδονία. Ναι, ναι, ναι. Τη μία να ανακαλύπτουμε τη ρήτρα ανέρεση, την γιατί... άλλη το τάδε διαδικαστικό, ναι. την άλλη την 33η τοπολογία. Δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει μια άλλη. διαφορά η οποία δεν είναι σε δύο κομμάτια. Mm -hmm. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Είναι σε τρία κομμάτια. Το πρώτο μια διαφορα η οποια δεν ειναι σε δυο κομματια γιατι πρεπει λέει. Ή σε τέσσερα, στο πούμε, αν βάλουμε και εμά. Το πρώτο κομμάτι λέει είναι μια καλή συμφωνία, είναι μια σύνθετη ονομασία, τι θέλω. Mm -hmm. Το δεύτερο κομμάτι λέει ήθελα σύνθετη ονομασία, αλλά με άλλου όρου, του οποίου ουδέποτε πήρε. Άρα, εν πάση περιπτώσει, το κοινό σημείο είναι ήθελα σύνθετη ονομασία, το κακό σημείο είναι ότι δεν θέλει να συμφωνήσει με τη συμφωνία. Υπάρχουν οι τρίτοι που λένε όχι, δεν θέλω σύνθετη ονομασία, διαφωνώ δηλαδή εκ με τη συμφωνία. Θέλω, ναι το σκέτο, Μακεδονία. Αυτοί οι άνθρωποι όμω έχουν ψηφίσει όλοι του, έχουν περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Είτε είναι ακροδεξίοι, είτε είναι εθνικιστέ, είτε οτιδήποτε. Και έχουν ψηφίσει τι προγραμματικέ δηλώσει του Κώστα του Καραμαλή το 2009. Λοιπόν, 8. Και επίση θα έλεγα ότι υπάρχει το τέταρτο τώρα κομμάτι που δεν πρέπει να το αποκρύβουμε. Είναι αυτοί που θέλουν να διαλυθεί αυτό το κράτο. Δεν του ενοχλεί το όνομα, είναι πρόφαση το όνομα. Του ενοχλεί το κράτο. Δεν το θέλουν να υπάρχει, διότι κάποιοι νομίζουν ότι θα υπάρξουμε ένα μικρό κομματάκι. Πώ έλεγε η παλιά με το Μιλόσεβιτ, η νεοδημοκρατική κυβέρνηση. Εσύ από εσύ από πάνω, εγώ εσύ ενενένα, από κάτω. Ναι. το μοναστήρι κλπ. Ναι. Και, η οποία θα οδηγήσει σε πόλεμο και σε πλήρη αποσαρτοποίηση τη περιοχή. Και πρέπει να το αποκαλύψουμε αυτό. Το ότι δεν είναι ενάντια στη σύνδετη ονομασία, γιατί δεν θέλουν καθόλου Μακεδονία αυτό το τέταρτο κομμάτι, mm -hmm. αλλά δεν θέλουν την ύπαρξη αυτού του κράτου. Εγώ ξαναεπαναλαμβάνω ότι για μένα γεωστρατηγικά, για τα συμφέροντα τη χώρα, για τη σταθεροποίηση τη περιοχή, για να αποφύγουμε μεγαλοειδιατισμού, είτε προέρχονται από Αλβανία, είτε από Βουλγαρία, είτε από Σερβία, είτε από Ελλάδα, mm -hmm. η ύπαρξη αυτού του κράτου είναι σε εισαγωγικά διοδόρο. Είναι ένα κράτο του οποίου προσανατολισμό και τα συμφέροντά του κοιτάνε προς τα εμάς και αντί να πάμε να τους αγκαλιάσουμε και να τους φέρουμε κοντά μας προσπαθούμε να τους αποδείσουμε να πάνε με αλλούς. Mm -hmm. Ε, δεν είναι σωστό. Επειδή οι εξελίξει τρέχουν, απλώ να αναφέρουμε κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα ότι η τελευταία εικόνα που υπάρχει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταθέσει εν τέλει πρόταση μομφή. Πριν λίγο εξέδωσα ανακοίνωση και το Μαξίμου που κάνει λόγο για οπισθοχώρηση. Επειδή όμω είτε γίνει είτε δεν γίνεται, το πολύ πολύ να καθυστερήσει τρει μέρε η ψηφοφορία. Επί ναι, τον... κάποιοι σκεφτόνισαν να καθυστερήσει η ψηφοφορία και να κάνουν ένα ωραίο σο την Κυριακή mm -hmm. με διαδηλώσει. Αλλά θα είδατε ότι η τελευταία διαδήλωση μεγάλη mm -hmm. ήταν κατά το ίμιση μικρότερη από την προηγούμενη και νομίζω ότι αν θέλανε να την επαναλάβουν την Κυριακή θα ήταν ακόμα μικρότερη. Είδαμε όμω κάποια πολύ πολύ ανησυχητικά φαινόμενα σε αυτή τη διαδήλωση και επειδή είδαμε, υπάρχουν και σε όλα τα ρεπορτάζ, είμαι βέβαιο ότι τα διαβάζετε. Όχι σε όλα δηλαδή, σε ελάχιστα, αλλά πάντω υπάρχουν. Η εμφάνιση νέων ακροδεξιών ομάδων. Είδαμε χρυσαυγίτε που τόσο καιρό κρύβονταν λόγω τη δίκη να, να, σηκώνουν πάλι κεφάλι. Είδαμε βουλευτή τη χρήση Αυγή να είναι εκεί και να καθοδηγεί ποιο θα μπουκάρει στη Βουλή και πώ. Ε, και θέλω να σα ρωτήσω αν ανησυχείτε, με βάση και αυτά που λέει και η αστυνομία και ο φρούραχο τη Βουλή, ότι υπήρξε αποτροπή σχεδίου κατάληψη του Κοινοβουλίου, αν ανησυχείτε ότι αυτό το συλλαλητήριο, και αν ακολουθήσουν κι άλλα, δεν ξέρω, ε, θα μπορούσε να είναι ένα φυτώριο αναγέννηση τη ε, ε, φασιστική ακροδεξιά στην Ελλάδα. Νομίζω καταρχά ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθο η νέα δημοκρατία. Mm -hmm. Αντί να, να τελειώσει τα γρήγορα και να πει ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή, αυτή θέλαμε, ψηφίστε, κλείστε και ξεχάστε το, διότι δεν έχουμε τα προβλήματα τη οικονομία, τη κοινωνία, με το οποίο είμαστε σφόδρα αντίθετοι σα. Είχε την αίσθηση ότι με το που βγήκε η χώρα από το μνημόνιο δεν μπορεί να παίξει τα οικονομικά όπω ήθελε και κατέληξε να θέλει να παίξει τα εθνικά mm -hmm. ζητήματα, τα ζητήματα εξωτερική πολιτική στον περίγυρό μα. Ο τρόπο που τα έπαιξε ήταν ένα τρόπο αρνητικό στη συνένεση, στο συμβασμό, δηλαδή η αντίληψη ότι κάθε συμβασμό είναι ήττα, ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί συμβασμοί που πρέπει να επιλέξει τον καλό ενάντια στον κακό, στο σάπιο όπω τον λέω εγώ συμβασμό, και δημιούργησε ένα ιδεολογικό πολιτικό κλίμα στο οποίο ω πιο συνεπεί εκφραστέ ήρθαν οι ακροδεξιέ δυνάμει. Και κατόπιν δεν φρόντισε να διαχωριστεί από αυτέ ουσιαστικά στου δρόμου, mm -hmm. ανακάλυψε τι διαδηλώσει με αποτέλεσμα να του δώσει έδαφο ανάπτυξη και κάτω να καλύψει τμήμα τη Νέα Δημοκρατία αυτού του είδου δραστηριότητε. Εδώ έχουμε το εξή εκπληκτικό, ότι ο κύριο Μητσοτάκη έχει μετακινηθεί από συμβούλου, α πούμε την αλφή του, την τώρα την Πακογιάννη, με την οποία ξέρετε δεν με πολύ αγαπάει, αλλά οι τερονικάδρονε, οι οποίοι έχουν μια βαρύ εμπειρία στην εξωτερική πολιτική και στη ε, διαθέτηση των εθνικών μα προβλημάτων, mm. την αντιμετώπιση του, μετακινήθηκε σε ακροδεξιού συμβουλάτορε, οι οποίοι του δίνουν ωραία συνθήματα συνθήματα που περπατάνε καλά μέσα στην δικιά του δεξιά, αλλά η οποία αποκόπτει τη Νέα Δημοκρατία από την κεντροδεξιά και ανοίγει τον ασκό όλου από την άκρα δεξιά. Εμένα μου ανησυχεί και η ανάπτυξη τη άκρα δεξιά, αλλά με ανησυχεί ότι δεν αυτοπροστατεύεται η Νέα Δημοκρατία. Ε, αν και δεν θεωρώ ότι ο σκοπό αγιάζει τα μέσα, θα μπορούσε να πει κανεί ότι με βάση όλη αυτή τη σεναριολογία που υπήρχε πέρσι με τα μεγάλα συλλαλητήρια ότι θα γεννηθεί ένα κόμμα στα δεξιά τη δεξιά κτλ. Ο κύριο Μητσοτάκης πέτυχε με, με, υιοθετώντα αυτή την ατζέντα να μην γεννηθεί αυτό το κόμμα. Δεν ξέρω αν δούμε μια μεγάλη χρυσή αυγή ή κάποιο μικρό δεξιό ακραίο μόρφωμα στη Βουλή mm -hmm. αν είναι επιτυχία του κύριου Μητσοτάκη γιατί ξέρετε με τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δεν έχω Βέβαια. ευλαβικές σχέσει και δεν τι πιστεύω. Νομίζω όμω το ότι του έδωσε το πεδίο να αποθρασιθούν. Και σε αυτό έχει κάνει λάθο. Εγώ δεν το μέμφωμαι. Πολιτικά, αναλύω, έχει κάνει λάθο. Και μάλιστα, όπω έχω πει σε μια άλλη μου συνέντευξη, όταν πρωτογνώρισα ή πρωτοείδα τη φυσιονομία του κ. Τσουτάκη, μου λέω. Είναι συμπαθή άνθρωπο. Δεν είναι χαρισματικό, το ξέρει και ο ίδιο. Αλλά μου είναι συμπαθή άνθρωπο. Τώρα τον βλέπω να είναι μέσα σε έναν τόνο φωνή και αντιπαράθεση που δεν συνάδει με ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο και μια, μια πολιτική του συμβασμού. Εγώ νομίζω ότι δεν φοβήθηκε μόνο τα ακροδεξιά κόμματα, τον μπέρδευε και άλλο κόμμα, ο δεύτερο εταίρο τη κυβέρνηση, με τη συμπεριφορά του. Ο δεύτερο εταίρο τη κυβέρνηση. Άρα όλα γίνονταν με το βλέμμα στραμμένο και στον κύριο Καμένο δηλαδή. Ε, νομίζω ότι κάποια στιγμή, όχι ο ίδιο, δεν ξέρω πολύ πολιτική, αλλά απλό κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, νόμιζε ότι γινόταν ένα παιχνίδι για να αδιαστεί η Νέα Δημοκρατία. Στα εθνικά ζητήματα δεν γίνονται παιχνίδια και κανεί δεν σκέφτηκε ποτέ του τέτοια πράγματα. Mm -hmm. Αυτό σα διαβεβαιώνω. Ε, τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο στα ναι και στα όχι τη συμφωνία, κύριε Υπουργέ, θέλω να σα ρωτήσω ε, εάν στην αρχή είχατε όντω ειλικρινά την αίσθηση ότι κάποιοι θα έλεγαν ε, κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, θυμάμαι τον κύριο Βενιζέλο στην αρχή να επιχειρηματολογεί γιατί δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να βγαίνει πιο χαλαρό από ό,τι ήσασταν εσεί ω κυβέρνηση. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, ή δεν περίμενε κανεί, α πούμε, ότι έω τώρα ο κύριο Σιμίτη δεν θα έλεγε μια κουβέντα, όταν ειδικά όταν όλοι οι εντό ή εκτό εισαγωγικών, ήταν στο μέγαρο μουσική στην εκδήλωση ο Πρωθυπουργού υπέρ τη συμφωνία των Πρεσπών. Να σα πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι μεγάλο κομμάτι τη αντιπολίτευση mm -hmm. είναι ευχαριστημένο που το λύσαμε το πρόβλημα. Απλώ δεν μπορεί να δείξει αυτή την ευχαρίστηση γιατί νομίζει ότι θα χάσει ομολογώντα την επιτυχία τη κυβέρνηση. Και ένα άλλο κομμάτι είναι ευχαριστημένο που υπάρχει αυτή η συμφωνία αλλά δεν θέλει να την καταλογίσει στον Αλέξη τον Τσίπρα και σε μένα. Τους δυσκολεύουμε και σαν πρόσωπα. Δηλαδή να πούν με ειλικρίνεια ότι υπηρετήσαμε την πατρίδα mm -hmm. και επιτελέσαμε καλά το έργο μας. Αυτό δυσκολεύονται να το πείουν και το αφήνουν στον ιστορικό να το εκτιμήσει. Ε... Σε σχέση με την φημολογία ότι θα μιλήσει ο κύριο δεν θέλω να μείνουμε τώρα στα σενάρια και τι φήμε, αλλά επειδή ακούω διαρκώ ότι αυτή η συμφωνία είναι πάνω στη βάση τη εθνική γραμμή έτσι όπω διαμορφώθηκε το 2008. Πολιτικά, πώ αποτιμάτε ότι δεν έχει μιλήσει ω τώρα. Καταρχά, δεν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την θέση ότι διαμορφώθηκε το 2008. Α, έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτή η γραμμή διαμορφώθηκε σε ορισμένα στοιχεία τη mm. ήδη από το 1993 94 τον κύριο Παπακοσταντίνο, τότε Υπουργό Εξωτερικών και από τη σύμφωνη γνώμη που είχε το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία Τα βασικά στοιχεία τη συμφωνία. Αλλά σα θυμίζω ότι ο κύριο Μητσοτάκης δεν τόλμησε να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου συμφωνία που είχε πάει ο κύριο Παπακοσταντίνο στον ΟΥΕ, διότι του μήνυσαν οι τρει, Εύερ, Δήμα, Κανελόπουλο, ναι. ότι θα τον ανατρέψουν. Και ήταν μετά που είχε φύγει και ο κύριο Σαμαρά. Και δεν τόλμησε. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά στη διαδικασία και θα έρθω στην ουσία. Ότι ο κύριο Τσίπρα του διαμηνύθη ότι θα ανατραπεί. Έτσι δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό. Εάν φέρει τη συμφωνία των Πρεσπών, πιστεύοντα ίσω κάποιοι στη δεξιά ότι θα έχει τη συμπεριφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και τη φοβική αλλά ο Αλέξη ο Τσίπρα δεν φοβήθηκε και την έφερε. Άρα υπάρχει μια ιστορική σύμπτωση και μια ιστορική διαφορά από όπου ξεκινάει mm -hmm. το όλο θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι στην πορεία η απέτηση για σύνθετη ονομασία πήρε διάφορε μορφέ, θα το δείξω εγώ αύριο στη Βουλή, και στι διάφορε μορφέ εγκατελείφθη το αίτημα για σύνταγμα, για αλλαγή στο σύνταγμα. Έγινε από το 1996 αποδεκτό ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το σύνταγμα. Η συνθήκη, η συμφωνία, η στάση στο Βουκουρέστι, η οποία ήταν εθνικά ωφέλιμη και εθνικά πατριωτική, συνοδεύτηκε από δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είναι γραμμή το Βουκουρέστι. Δηλαδή το Βουκουρέστι είναι στάση ε, έναντι της, του ερωτήματος ένταξη ή όχι τη τότε φύρων στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι όμως μια γραμμή επεξεργασμένη σε όλα τα θέματα που συζητάμε σήμερα. Άρα δεν είναι... Ούτε πριν είναι... Υπάρχουν τα στοιχεία. Έτσι. Ναι. Το βέτο πανηγυρίστηκε λες και ήταν το υποτιθέμενο βέτο. Τώρα, ναι. ε, νομίζω ότι εδώ με το βέτο έχω με το εξή πρόβλημα και να μιλήσω καθαρά, επιτρέψτε μου, με όλη μου την ευθύνη τέλειωσε η διαδικασία στη γείτονα χώρα. Μπορώ από μερικέ σκέψει ναι. που δεν ήθελα να τι πω για να μην ανακατευτώ στα εσωτερικά του. Στη, στη Ουγγουρέση δεν ετέθηκε βέτο. Εγώ εκ, εκτιμώ ότι θα υπόθηκε ότι αν χρειαστεί η Ελλάδα κάνει χρήση του βέτο και καλά υπόθηκε. Στο Βουκουρέστι έγινε καλή δουλειά και από του 21 ομιλούντες από τα 24 τότε κράτη-μέλη, οι 17 τάχθηκαν με την ελληνική θέση. Είναι ολοφάνερο ότι όταν οι 17 από του 21 ομιλούντες, όχι από όλα τα μέλη, αλλά είναι έτσι και αλλιώ mm -hmm. είναι πλειοψηφία, τάσσονται τέ, 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 με τη δικιά σου γνώμη, δεν έχει κανένα λόγο να βγάλει το ΒΕΤΟ. ΒΕΤΟ βγήκε, όπω δείχνουν τα πρακτικά στο Βουκουρέστι, και ξέρετε ότι είμαι πολύ μελετηρό άνθρωπο, βγήκε από τη μεριά τη Σλοβενία που είπε τα εξή του, του τότε Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, ΕΕ, ότι ναι, αλλά δεν πρέπει να δυσκολέψουμε τη διαδικασία ένταξη mm -hmm. τη ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ στο μέλλον και μήπω μπορούσαμε να δεχθούμε ότι έχουμε κάνει το τυπικό τη διαδικασία ήδη και μετά να υπάρξει μια συμφωνία σε κατώτερο επίπεδο για να εισέλθει. Και έβαλε βέτο. Το μόνο βέτο που μπήκε ναι. τότε ήταν η Σλοβενία. Και ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ γυρίζει και κοιτάει τον κύριο Καραμαλή στα πρακτικά αυτά. Και λέει, κύριε Καραμαλή. Θα το στον αυτό. Και λέω, Καραβάρε, βεβαίω. Λέω να συνοηθούν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι. Ωραία. Δεν έχουμε βέτο, διότι δεν χρειάζεται. Εγώ τώρα αν ήμουν κυβέρνηση, πρώτον δεν θα έλεγα ότι το του αφήνω έξω, διότι τυπικά δεχτήκαν το πρώτο βήμα τότε. Αλλά ουσιαστικά λέω ότι κάναν καλή δουλειά. Mm -hmm. Γιατί. Το να έρθουν 17 από του 21 που μιλούν μαζί σου σημαίνει ότι δούλεψε. Αντί λοιπόν να βγει η τότε κυβέρνηση και να πει αυτό το πολύ καλό και εύλογο ότι δουλέψαμε τόσο καλά που δεν χρειάστηκε να βάλουμε βέτο, διότι είχαμε πείσει την πλειοψηφία να είναι με εμά, βγήκαν και είπαν ότι βάλανε βέτο. Ωραία. Όχι ωραία δηλαδή, αλλά κακώ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μετά βούτυξε η Φύρομ όλα αυτά τα βέτο, 9 συν 2, 9 τη Μπακογιάννη και 2 του Καραμαλή που έδηλώθησαν, και πήγε με τι 11 αυτέ δηλώσει στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Όπου τι έγινε, καταδικαστήκαμε. Το 11. Ε? Το 11. Ε? Γιατί και κάζε δεν μιλάει αυτό. Και γιατί κατασταλήκαμε το 2011, για βέτο που χάρη στην πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Κώστας ο Καραμαλής και τώρα ο Παγκογιάννη, δεν χρειάζεται να το βάλουμε. Δηλαδή για το τίποτα, γιατί, για το ονόρε. Εγχειρίζω για... πώς λοιπόν, η... να μην χειριστεί μια κρίση. Ναι, λοιπόν, καταδικάζει το Διεθνές Δικαστήριο τη mm. της Χάγης. Και λέω εγώ τώρα που γίνομαι υπουργό Ιστορικών. Μαθαίνω ότι ετοιμάζει να κάνει αίτηση η ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ. Θα βγάλω βέτο, θα βγάλω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ναι. Αν βγάλω το έτο, τι θα κάνει η γείτονα χώρα, το ξέρουμε, από το 2011. Θα καταφύγει στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Τι θα πει το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη θα πει ότι είμαστε παραβάτε και τη ενδιάμεση συμφωνία, που δεν τη φτιάξαμε εμεί και δεν την περάσαμε ποτέ από τη Βουλή. Mm -hmm. Φωνάζουν αυτέ τι μέρε, ενώ αυτή τη δικιά του συμφωνία δεν τη φέραν και την ανακοίνωσε διπλωμάτη τη Αμερική. Ούτε καν ο πρέσβη, ναι. ο σύμβουλο τη πρεσβεία, δηλαδή ο δεύτερο. Και θα έλεγε το δικαστήριο κάτι πολύ πιο βαρύ. Mm -hmm. Όχι ότι παραβιάσαμε την ενδιάμεση που εμεί έχουμε δικαίωμα να Ότι παραβιάσαμε τι αποφάσει του. Και με αυτέ θα πήγαινε στον ΟΗΕ αυτό το κράτο και να πάψουν να το λένε κρατήδιο. Κράτο είναι, η Κύπρος είναι εξίσου μεγάλη ή πικρή αν θέλετε με αυτή τη χώρα. Είναι κράτο. Mm -hmm. Θα πήγαινε αυτό το κράτο λοιπόν στη Νέα Υόρκη, στον ΟΙΕ και θα έθετε ζήτημα. Ότι εγώ δεν θα μπορούσα να το θέσει έτσι, θα πρέπει να κάνει και ότι κάνει διαπραγματεύσει και λοιπά, να κάνει και άλλα ονόρε, μην νομίζουν αυτοί εκεί πάνω ότι θα μπορούσαν να το λύσουν έτσι απλά, αλλά θα ζήταγε από τη Γενική Συνέλευση να του αποδεχτεί με το όνομα που είναι. Δηλαδή η Δημοκρατία τη Μακεδονία. Δεν λέω ότι θα γινόταν, αλλά θα έχει πιθανότητε. Όπω δείχνει και ο Παπα τότε με την, με, με την συμφωνία για το, το νοματολογικό, το πρωί. Ναι. Η Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονία. Μπαίνουμε σε αυτό το ρίσκο. Μπαίνουμε να βγάλουμε ένα βέτο που θα μα καταδικάσει το δικαστήριο τη Χάγη για παραβίαση των αποφάσεών του. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Από τη σκοπιά που με ρωτήσατε. Είχα και άλλα ερωτήματα βέβαια. Ε, τώρα χαίρομαι που μπαίνετε στη συζήτηση τι έγινε και τα λοιπά με δεδομένο ότι τελείωσε η συζήτηση στη Βόρεια Μακεδονία και άρα δεν μπαίνετε στα εσωτερικά τους. Πόσο κοντά και πόσες φορές φτάσαμε στο να καταρρεύσουν οι συνομιλίες. Θυμάμαι ένα περίεργο Σαββατοκύριακο ας πούμε που περιμέναμε ένα τηλεφώνημα Τσίπρα Ζάεφ που δεν έγινε ποτέ. Θυμάμαι μια εντονότατη φημολογία και όχι μόνο σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Ντιμητρόβ διαφωνούσε, ήθελε να τα όλα στον αέρα ότι μετά το Σούνιο, τέλος πάντων, είχατε μια κόντρα με τον ε, τότε ομόλογό σα. Να σα πω, κόντρε είχαμε ακόμα και όταν κάναμε τη συμφωνία στη Νέα Υόρκη. Επειδή μετά είχε κάποιε διαφωνίε η άλλη πλευρά, mm -hmm. συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση στι Βρυξέλλε. Τη Δευτέρα είχε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ήταν καλεσμένοι και τα υποψήφια κράτη. Η ΦΥΡΟΜΕ είναι υποψήφια, όχι με δικιά μα κυβέρνηση, με άλλη κυβέρνηση και mm -hmm. καλά έκανε, αλλά να ξεκαθαρίζουμε. Και κάναμε μια. Πολύ ωραία συνάντηση, 5-6 ώρε, στο σπίτι του μόνιμου αντιπροσώπου τη Ελλάδα στι Βρυξέλλε. Και εκεί ξαναδιευκρινίσαμε ορισμένα πράγματα και παράλληλα τη Δευτέρα θα συνεδριάζαν οι τεχνικέ επιτροπέ για να δουν ορισμένα νομικά, mm -hmm. τυπικά νομικά, δηλαδή πω ήταν διατυπωμένη συμφωνία κλπ. Και, και εκεί ξαναανήξανε πολιτικά ζητήματα οι φιρομήτε, οι φίλοι μου, οι βόρειο Μακεδόνε. Και εκεί του είπα ότι κοιτάξτε ή θα τα μαζέψετε ή θα τελειώσουμε. Και είπα και του Νίμι μάζεψέ του. γιατί συμφωνήσαμε στη Νέα Υόρκη είχαμε τελειώσει. Συμφωνήσαμε, δώσαμε τα χέρια, το πανηγυρίσαμε και εκείνοι κάθε φορά το ξανανοίγαμε την προσπάθεια να πάρουν πράγματα mm -hmm. πίσω. Είχαμε και στην αρχή δυσκολίε και στη μέση και αφού τελειώσαμε. Άρα... <laughs> Θέλει μια συνεχή, εμεί για παλιά αριστερίδα λέγουμε τη λέξη, συνεχή επαγρύπνηση. <laughs> ε, και άρα ε, πώ εσεί αύριο μεθαύριο. Θα κοιμάστε ήσυχο, θα μπορούσε να σα ρωτήσει κάποιο. Αφού έγιναν αυτά τα μπρο-πίσω κατά τη διάρκεια τη διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά είχαμε ένα προϊόν το οποίο το υπογράψαν τελικό προϊόν. Να σα πω και κάτι. Mm -hmm. Η καλή του έλυση, ξέρετε από ό,τι αποδείχτηκε, ότι δεχτήκαν από το Γενάρη στη συνάντηση Ζάεφ Δημητρόφ το σχέδιο να το κάνουμε εμεί. Mm -hmm. Και όποιο έχει περάσει από θεσμού, από διεθνεί διαπραγματεύσει, ακόμα και από κόμματα με διαφορετικέ απόψει, ξέρει τη μεγάλη σημασία που έχει το ποιο θα το γράψει. Και μάλιστα το πρώτο αυτό κείμενο που είναι ο βασικό κορμό του τελικού κειμένου. Αυτέ οι 16 σελίδε, 17 που είχατε γράψει ναι. εσεί. Ναι. Ε, μετά ο Δημητρόφ ένιωσε ανασφάλεια και βγάλανε ένα δικό του κείμενο. Γιατί φοβήθηκαν μην το δώσουμε εμεί η δημοσιότητα και να τους... κράξει το σύμπαν. Ψέξανε mm -hmm. ένα δικό του κείμενο, το οποίο όμω πίστηκαν ότι δεν θα αναντί το κείμενο τη διαπραγματεύσεω. Και θελήσαμε να είμαστε δίκαιοι. Ξέρετε πρέπει να είσαι δίκαιο στι διαπραγματεύσει, ιδιαίτερα όταν είσαι ισχυρό. Γιατί ο ισχυρό δεν είναι αυτό που κάνει πολέμου, διότι υπάρχουν ισχυρότεροι και θα του κάνουν και εκείνοι. Ο ισχυρό είναι αυτό που χειρίζεται με ευθύνη την ισχύ του για να δυναμώσει και τον εαυτό του και το γειτονά του και τι συμμαχίε και τι συμφωνίε του. Εγώ θεωρώ ότι φεύγοντα από αυτή τη μιζέρια αυτών των ημερών, ανοίγοντα όλα τα άρθρα που είναι τα δύο τρίτα του τη συμφωνία που αφορά τη συνεργασία μα στο μέλλον, σε όλου του τομεί, από την οικονομία, την τεχνολογία, τα πανεπιστήμια, τα πάντα, θα βγουν κερδισμένοι και οι δύο λαοί. Και όσοι είχαν στο μυαλό του να ξαναπροσαρτήσουν πίσω τη φύρο, να mm -hmm. τη διασπάσουν, να πάρουν κομμάτια κλπ., θα τελειώνουν. Εμεί θέλουμε σταθερή Βόρεια Μακεδονία με ισχυρέ κοινωνικέ και οικονομικέ σχέσει με τη χώρα μα. Που θα έχουν ισχυρέ σχέσει και κοινωνικοί παράγοντε και ενώ όπω τα κλπ, αυτά τα λαοί, συμφωνία. Δυστυχώ η συζήτηση, όπω μου σημειώνει ο φίλο μου ο Πέντρο Σελιάκορα ο κάθε φορά, η συζήτηση στην Ελλάδα περιστράφηκε από τα 20 άρθρα τη συμφωνία μόνο σε τρία. Mm -hmm. Και τα πιο πολλά από αυτά μείνανε άγνωστα. Αλλά αναρωτιέμαι για κάποιου παπάδε και για κάποιου άρχοντε τη τοπική αυτοδίκηση στη Βόρεια Ελλάδα, στα σύνορά μα με αυτή τη χώρα που αντιτίθενται στη συμφωνία, πώ μετά θα υλοποιήσουν. Όλα αυτά τα κερδοφόρα σχέδια που είναι για περισσότερη απασχόληση, για περισσότερε επενδύσει, για κοινή συνεργασία ανάμεσα στι δύο χώρε. Αυτά είναι σπουδαία πράγματα και πρέπει να τα αναπτύξουμε. Ε, αλήθεια, μια που λέτε ε, για όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω και για τη συμφωνία. Ε, αν θεωρείτε ότι τη μάχη των ιδεών. Ε, η κυβέρνηση την έδωσε ώστε να πείσει για κάποια πράγματα που εσεί μπορεί να θεωρείτε αυτονόητα και αριστερά και καλά κάνετε και τα θεωρείτε. αλλά, ναι, δεν, αλλά είναι. δεν είναι Για, το... για είναι παράδειγμα, α πούμε το θέμα του αυτοπροσδιορισμού, το γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ε... προκαλούν όταν ε... μιλάνε ε... για μακεδονικό λαό, ας... το εξηγήσατε επαρκώ στον πω, κόσμο. Και, να πω και αστεναχωρέσω κάποιου, νομίζω ότι η σύνθεση τη κυβέρνηση δεν επέτρεψε να εξηγήσουμε με επάρκεια και με τι ορθέ καμπάνιε στον βαθμό που εγώ θα ήθελα και είχα διατυπώσει και θέληση και σχέδιο αυτή τη συμφωνία. Και χάθηκαν κρίσιμοι μήνε, στη διάρκεια των οποίων βγαίνανε διάφοροι τύποι, οι διάφοροι πολιτικοί, οι διάφορε προσωπικότητε, δεν έχει σχέση τι ήταν ο καθένα, και λέγανε ότι είναι κακή συμφωνία. Και η οποία είναι μεταφρασική κακή συμφωνία. Δηλαδή η κακή συμφωνία στηρίζεται στο να αρχίζουν και να μεμψημερούν για το επιμέρου που δεν το ερμηνεύουν σωστά, mm -hmm. προκειμένου να χαθεί το κύριο, το κέρδο το μεγάλο που πήρε η χώρα. Έκλεισε αυτή η ιστορία παίρνοντα αλλαγή του ονόματος, έργα όμνες και αλλαγή αυτή να εκφράζεται μέσα στο Σύνταγμα. Αυτή είναι η ουσία και αυτή ήταν η ουσία της διαφοράς σύμφωνα με το 817 και 845 mm -hmm. του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ. Διότι δεν δρούμε εν κενό. Δρούμε σε αυτό που βρήκαμε. Αν είχαμε κάνει εμείς τη, τη συμφωνία το 1992 νομίζω θα ήταν καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά τώρα βρήκαμε πλέον πάγια και στερεότυπα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθήθηκε 25 χρόνια και μην κάνουν τι μωρέ πιένε κάποιοι, κάνανε κακό. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Πότε ήταν πιο εύκολο να πάρει την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Όταν κανένα κράτο δεν του αναγνώριζε και τρέμανε ότι θα καταρρεύσουν και θα διαλυθούν ή όταν είχαν 140 αναγνωρίσει. Mm -hmm. Όταν δεν ξέρανε τι του επιφυλάσσει την επόμενη μέρα και δεν του είχε αναγνωρίσει ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η ΕΕ, ούτε η Γερμανία, ούτε κανένα ή σήμερα που είχαν πια καθιερωθεί και με τη σύμφωνη γνώμη τη Ελλάδα πριν μια δεκαετία δεν κυβερνούσαμε εμεί, ήταν ήδη υποψήφιο μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, κατά συνέπεια, α τα αφήσουν αυτά. Και εγώ θα έλεγα να διαβάσουν λίγο και Παπα Κωνσταντίνο και τον κύριο Σκυλακή και τον Γρυλάκη, που οι άνθρωποι που χειριστήκαν το μακεδονικό στι εποχέ των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία. Τι λένε για την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας να λύσει το πρόβλημα. Δεν ήταν αρχές κλπ. Θα τα διαβάσω αύριο και θα έχει ένα ενδιαφέρον να το ακούσετε. Ε, και αυτά και τι αποκαλύψει που θα κάνετε και μια που είπατε πριν και για τη δομή τη κυβέρνηση και για το θέμα καμένου. Ε, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε αμέσω, ε, αν θέλετε, μετά από ένα πολύ πολύ σύντομο κυρίε και κύριοι διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε κυρίε και κύριοι στην συζήτησή μα με τον αρχιτέκτονα τη συμφωνία των Πρεσπών, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά και επικεφαλή του Πράτου. Να τα λέμε γιατί σιγά σιγά έχει αρχίσει να μυρίζει Έχουμε... εκλογέ. Έχουμε πάρει μια απόφαση mm -hmm. ότι εφόσον συμφωνήσουμε σε θέματα πολιτική και αρχών θα στηρίξουμε και στι ευρωβουλευτικέ και στι βουλευτικέ εκλογέ το ΣΥΡΙΖΑ διότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να συγκεντρωθούν όλε οι δυνάμει απέναντι σε μια δεξιά που έρχεται. Mm -hmm που δεν είναι όπω η δεξιά που έχουν γνωρίσει οι νέε γενιέ, αλλά έχει έναν περίεργο συνδυασμό. Έχει έναν συνδυασμό ακραίου νεοφιλελευθερισμού στα οικονομικά και πολιτικού αυταρχισμού στα άλλα ζητήματα. Και αυτό ο συνδυασμό θα κοστίσει πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που τα έχει και τα δύο μαζί λέτε. Ναι. Γιατί και αυταρχική δεξιά είχαμε στο παρελθόν και νεοφιλελεύθερη. Α πούμε είχαμε, είχαμε κάποιε εποχέ την αυταρχική δεξιά του Καραμαλή αλλά δηλαδή ναι. δεν ήταν νεοφιλελεύθερη. Είχαμε μετά την νεοφιλελεύθερη δεξιά του Μητσοτάκη, αλλά δεν είχε αυτόν τον εθνικισμό και αυταρχισμό που έχουν σήμερα. Ε, τα θα... προγράμματά του ελπίζω να. Μετά από την είδα του Καραμαλή ελπίζω να αλλάξει η νέα δημοκρατία και να ξαναγίνει ένα κόμμα. Ε, χρήσιμο για, ήταν... για τη, του, του Μητσοτάκη. Α. Και να γίνει ένα κόμμα χρήσιμο για την χώρα. Διότι το τι αντιπολίτευση έχει κανεί και η ποιότητα τη αντιπολίτευση αντανακλάται σε όλη την ποιότητα του πολιτικού συστήματο και νομίζω ότι είναι μια καλύτερη αντιπολίτευση θα βοηθούσε και την ίδια την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά κόμματα ή κόμμα ανάλογα πώ θα είναι στι επόμενε εκλογέ να είναι καλύτερα. Ε, Σα βλέπω δεν θέλω, κα, δεν θέλω κακή, κακή αντιπολίτευση. Mm -hmm. Θέλω καλή γιατί η χώρα έχει ανάγκη συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολιτικές προσωπικότητες που στην δημόσια ζωή να είναι καλύτεροι, πιο σοβαροί και να μην έχουν έγνοια να τρέχουν από κανάλι σε κανάλι, συγγνώμη που το λέω αυτό, oh, αλλά παρακαλώ, η έγνοια τους πρώτη να κάνουν τη δουλειά τους και όταν την κάνουν uh -huh. να έρχονται σε εσά, να παρουσιάζουν το έργο του, τα διλήμματα του, τα προβλήματά του, τη συζήτηση που θέλουν να κάνουν, αλλά... Όχι να μην κάνουν τίποτα και να περιφέρονται. Κύριε Κοζιά, σα βλέπω βέβαιο ότι θα είναι αντιπολίτευση ξανά η Νέα Δημοκρατία, αλλά. Ε... Εγώ αυτή τη στιγμή λέω τι είναι αναγκαίο για τη χώρα. Αυτή η Νέα Δημοκρατία όπω είναι, mm -hmm. δεν θα κάνει καλό στην χώρα να γίνει κυβέρνηση. Να σα φέρω ένα παράδειγμα για το θέμα που συζητάμε. Ναι. Είναι ενάντια συμφωνία των Πρεσπών, όχι ω δεύτερη ομάδα σε αυτή που σα περιέγραψα. Δηλαδή θέλει μια συνδίτη ονομασία αλλά δεν συμφωνεί ένα στο άλλο, αλλά είναι κάθετα αντίθετη. Ας, ας πούμε, που δεν θα γίνει, αλλά ας κάνουμε την υπόθεση ότι γίνεται η κυβέρνηση. Πώς θα την εφαρμόσει αυτήν, πώς θα την προωθήσει προς τα κέρδη, τις δυνατότητες που παίρνει κέρδος πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού από αυτή τη συμφωνία θα τα αξιοποιήσει. Δεν είσαι θέση. Mm -hmm. Δηλαδή αυτή η εινοτροπία της, την κάνει ανίκανη να κυβερνήσει παραγωγικά και δημιουργικά για τη χώρα. Πέρα από τον αντιδημοκρατισμό τη, τον λαϊκισμό τη, τον αυταρχισμό τη, αλλά ακόμα και από τη σκοπιά τη αποτελεσματικότητα και τη ικανότητα. Και αν παρακολουθώ τον τρόπο που συζητάνε για αυτή τη συμφωνία των προσπών, δεν θα έλεγα ότι είναι και δημιουργικό. Δηλαδή, εγώ περιμένω να μου πει η Νέα Δημοκρατία το εξή. Εμεί, αν κυβερνούσαμε, θα κάναμε τον εξή συμβασμό. Ένα, δύο. Και δεν θα κάναμε τον συμβασμό που αλλά εδώ λέει ότι ο συμβασμό ω τέτοιο εξορισμού είναι ήττα. Άρα αυτό που δεν κάνει συμβασμό τι κάνει, πόλεμο. Ε, είπατε ότι το Πράτο θα έχει αποφασίσει ενα, εάν τέλο ναι. πάντων υπάρξει συμφωνία να το, είναι το, με στην το πολιτική μα γραμματεία και στο πολιτικό μα συμβούλιο. Mm. Έχουμε μια πολιτική γραμματεία εννιά μελή και ένα πολιτικό συμβούλιο με 29 άτομα. Ε, το συμφωνήσαμε, πρέπει να το πάμε στην πολιτική μας επιτροπή που είχε 157 μέλη, είναι ευρύτερη, αλλά όσοι έχω κουβεντιάσει με τους συντρόφους μας από την πολιτική επιτροπή, φαίνεται μια βασική συμφωνία. Mm -hmm. Αυτό που έχουμε να κουβεντιάσουμε πιο δεξιωδικά είναι οι προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας. Θέλουμε να είναι πιο παραγωγική και πιο δημιουργική από την προηγούμενη φορά και ελπίζω να είναι. Ε, με δεδομένο όμω ότι η, η συμφωνία των Πρεσπών λειτουργεί ω καταλήτη στην κεντροαριστερά, βλέπετε τι γίνεται, μην τα επαναλάβω. Κάθε φορά Τελ... στην ιστορία ναι. έρχεται ένα γεγονό mm -hmm. που συμπυκνώνει όλε τι αντιθέσει και αντιφάσει και αναδιατάσσει το σύστημα. Άρα, φαίνεται, έχουμε... φαίνεται ότι πιθανόν να είναι πρέσπε. Όχι ότι υπήρχε τέτοιο στόχο. <laughs> Αλλά είναι σε κάθε περίπτωση <laughs> και θέλω ναι. να σα ρωτήσω αν εσεί τα βλέπατε θετικά, με δεδομένο και το προσκλητήριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μουσική, να κατεβαίνει στι εκλογέ μια ευρύτερη δημοκρατική παράταξη που μπορεί να έχει μέσα δεν ξέρω, το ποτάμι ή όσου πουν ναι στι πρέσπε, το κύριο Θεοχαρόπουλο που λέει ναι στι πρέσπε και διαγράφει γι' αυτό, το πράτο μου λέτε ότι εφόσον συμφωνήσετε. Συνεργαζόμαστε <συσίλωσες> από το 2012 με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να σα πω, ο Αλέξιο Τσίπρα έκανε μια σειρά από ομιλίε στην Ευρώπη, <συσίλωσες> τι οποίε όπω είπα τι υποστηρίζω μέχρι τέλου, που ήταν ομιλίε για τη συγκρότηση ενό πανευρωπαϊκού μετόπου, πράσινοι, σοσιαλδημοκράτε, σοσιαλιστέ και η αριστερά που είναι στο κόμμα της αριστεράς της Ευρώπης. Και τον κάλεσα από την πλευρά μου όταν παραιτήθηκα. Αυτό το σχήμα να το φέρει και στην χώρα. Και τον βλέπω τώρα μετά την απομάκρυση του κυρίου... Καμένου, ε, καμένου. Του κυρίου αυτού. Ναι. Ε, βλέπω ότι αυτό το σχέδιο που είχε την Ευρώπη mm -hmm. το επαναφέρει και για την Ελλάδα. Ναι. Άρα είμαι υποστριχτικός διότι εμείς είμαστε η πρώτη πολιτική δύναμη που διατυπώσαμε έγκαιρα αυτό το θέμα. Λέει, τι είπαμε. Ότι είχαμε μια κυβέρνηση σωτηρίας. Εκεί και δεξιά δυνάμεις και αριστερέ δυνάμεις μπορούσαν να συγκυβερνήσουν για να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια. Διότι το να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, ούτε σοσιαλισμό είναι, ούτε ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του κράτου είναι, ούτε τίποτα. Είναι η σωτηρία τη πατρίδα. Και όποιο θέλει η σωτηρία τη πατρίδα, συμβαδίζει. Είχαμε πει όμω από το 2010 ακόμα, και υπάρχει το 2012, μου φαίνεται ένα μεγάλο βιβλίο στι εκδόσει Λιβάνη Πολιτική Σωτηρία, ότι μόλι τελειώσει αυτό το καθήκον θα πρέπει να έρθει μια κυβέρνηση τη αριστερά με ένα ριζοσπαστικό, προοδευτικό, δημοκρατικό πρόγραμμα. Γι' αυτό ήμουν γνώμη, από τον Ιούλιο που βγήκαμε από τα μνημόνια προ τον Αύγουστο, ότι έπρεπε εκείνη τη στιγμή να γίνει αυτό. Και μάλιστα κατά γνώμη μου θα ήταν πολύ καλύτερα, διότι δεν θα συνδυαζόταν η κόντρα που θα ήταν έτσι κι αλλιώ ο κ. Καμένο, με τι πρέσπε. Θα ήταν yeah. η κόντρα του κυρίου Καμένου που δεν μπορεί να τα βρει με την κυβέρνηση ή δεν αντιστοιχεί στο το πρόγραμμα της και θα ήταν μετά οι πρέσπες. Τώρα μαζεύτηκε όλο το έβλεκτο υλικό μέσα σε τρει, τέσσερι μέρες. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πιο σοφό αν είχε γίνει τότε. Γι' αυτό εξάλλου με αυτή τη διαφωνία νομίζω ότι όταν διαφωνεί με κάτι τώρα δεν διαφωνώ με τη διαφωνία μου, <συμφωνώ>, συμφωνώ με τη διαφωνία μου <συμφωνώ> όταν διαφωνείς με κάτι πρέπει να παρετήσεις την πολιτική. Διότι και εγώ προσωπικά εγώ ότι επαγγελματίας πολιτικός είμαι <συμφωνώ> Λατρεύω τη δουλειά μου, τα γραψήματά μου, του φοιτητέ μου, ξέρετε ότι έχω μια διεθνή αναγνώριση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είμαι ένα άνθρωπο που ό,τι δουλειά και αν μου δώσετε, μια επιδίωξη θα έχω, να την κάνω καλά και να είναι ωφέλιμη στη χώρα. Κατά συνέπεια νομίζω ότι όταν δεν συμφωνεί, παρετήσε. Όταν έρονται όμω οι λόγοι τη διαφωνία μπορεί να δεχτεί πάλι μια πρόταση να ξαναγίνει υπουργό, επειδή την άλλη εβδομάδα ξ... θα έχει ένα σχηματισμό δηλαδή. Δεν, δεν ξέρω πρότα. τι θα κάνει ο κύριο Τσίπρα, ούτε θέτω τέτοιου όρου ή συζητήσει εγώ. Αυτό που λέω ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά εμεί θα στηρίξουμε mm -hmm. τέτοιο μέτωπο όπω με ρωτήσατε. Το θεωρούμε χρήσιμο για τη χώρα και αντιστοιχεί σε αυτό που είπαμε. Εμεί είπαμε και μάλιστα στη τελευταία μα απόφαση και είναι και μεγάλη 35 σελίδε ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει. Mm -hmm. Από ό,τι φαίνεται έχει αποφασίσει αλλά όταν το γράφαμε λες, ναι, και ναι. το δημοσιεύαμε. Αν θέλει να είναι ο πυρήνα, γιατί είναι το πιο ισχυρό κομμάτι αυτή τη δημοκρατική παράταση και να συσσωρεύσει άλλε δυνάμει γύρω του, ή θέλει οι άλλε δυνάμει γύρω του να φτιάξουν ένα, μια ξεχωριστή παράταξη και να συνεργάζεται συνολικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι θέμα δικιά του επιλογή ω πιο ισχυρό και δικιά μα άποψη βέβαια. Φαίνεται ότι προσανατολίζεται στο πρώτο. Στο πρώτο όμω, σημειώνουμε το εξή, ότι είναι καλό να σταματήσει αυτή η συνήθεια να θεωρείται μια δημοκρατική συμπαράταξη, μια προοδευτική παράταξη, ότι είναι ο καρπό του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεννόηση με προσωπικότητε. Πρέπει να είναι ο καρπό του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεννόηση με προσωπικότητε, ναι. με μικρέ πολιτικέ οργανώσει, mm -hmm. με πολιτικά κινήματα όπω είμαστε εμεί και ούτε καθεξή. Διότι στην Ελλάδα υποφέρουμε ανάμεσα τα άλλα και από τη μη κατανόηση και ύπαρξη από τα κόμματα μια ορθή πολιτική συμμαχιών. Mm -hmm. Ότι δίπλα στα κόμματα υπάρχουν και οι πόλοι. Δηλαδή ο προοδευτικό. Και ο συντηρητικό ή αντιδραστικό, ανάλογα με την εποχή, πόλο. Και ότι καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ και όλων μα είναι να φτιαχτεί αυτό ο πόλο. Αυτό ο πόλο σέβεται ακόμα και τη μικρή δύναμη. Mm -hmm. ε, ξέρω ότι τόση ώρα δεν σα είναι ευχάριστο να μιλάτε για τον κύριο Καμένο. Δεν, Λέτε θέλω, να να είπα, είπα, δεν θέλω να κουβεντιάσω, δεν αξίζει τον κόπο. Ό,τι είχα να κουβεντιάσω, τα έχω στείλει. Δύο μηνυτήρε αναφορέ για σειρά γεγονότων. Αγωγή μετά τη πρέσπευση και ότι θα καταθέσετε. Θα καταθέσω, είναι έτοιμη. Θα Α. καταθέσω και μήνυση που συνδέεται με τι δύο μηνυτήρε αναφορέ. Γιατί στα προηγούμενα γεγονότα που ήταν καταγνώστων διατυπώνται ορισμένα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπω στη συνέχεια διατυπώθηκαν. Mm -hmm. Και αγωγή. Και φαντάζομαι ότι εκείνο επειδή το αρέσουν θα κάνει ανταγωγέ κλπ. Αλλά κάποτε πρέπει να τελειώσει η αντίληψη στην Ελλάδα ότι δικαιούνται κάποιοι να λένε ό,τι θέλουν, όποτε το θέλουν, ενάντια σε όποιον θέλουν. Εγώ, η Εμιλιγκόνη, παρετήθηκα από την οικογενειακή μου περιουσία. Παρετήθηκα από την κληρονομιά από τη μάνα μου. Παρετήθηκα από την κληρονομιά μου επιχειρηματιών των θείων μου. Παρετήθηκα από την κληρονομιά μεγαλοεπιχειρηματία του πατέρα μου, έχοντα καλέ σχέσει και διατηρώντα καλέ σχέσει. Mm -hmm. Λέγοντα ότι επειδή εγώ είμαι αριστερό. Δεν θέλω στο πίσω μέρο του κεφαλιού μου να έχω μια άλλη διέξοδο. Ότι ξέρω, φεύγω από την αριστερά και πάω και παίρνω το εργοστάσιο του πατέρα μου, δεν ξέρω τι άλλο. Αντί αυτή η στάση να επιβρα... Και πήγα και δούλεψα σαν απλό υπάλληλο. Μπήκα με τον εισαγωγικό βαθμό σε Υπουργείο Εξωτερικών ω απλό υπάλληλο. Κατάφερα και έγινα πρέσβη, κατάφερα και έγινα καθηγητή πανεπιστημίου. Αλλά λέω, η στάση ζωή. Mm -hmm. Δεν μπορεί όποιο θέλει να εκτοξεύει ενάντια στη τιμή μου και στην αξιοπρέπεια ό,τι θέλει. Εγώ είχα έντιμο πατέρα, πετυχημένο επιχειρηματία, αποποιήθηκα τι περιουσίε για να μείνω καθαρό με την αριστερή μου συνείδηση. Δεν λέω αν κάνουν καλά οι άσχημοι. Mm -hmm. σεβαστούν να, ναι. όλοι. Και κλείνοντα, αν μπορείτε, με μια κουβέντα, είχατε φεύγοντα από το Υπουργείο στην τελετή παράδοση τη παραλαβή είχατε, και είχατε, μάλιστα, είχατε πει ότι το είχατε συμφωνήσει και με τον κύριο Τσίπρα, είχατε ανακοινώσει την επέκταση τη Αγιαλίτιδα. <laughs> αυτό το πράγμα ξεχάστηκε. Ναι. Θέλετε ε... να πείτε κάτι γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Η Αγιαλίτιδα όπως την φτιάξαμε συμφωνήθηκε έξι μήνες πριν. Mm -hmm. Και τις έδωσα από το, έχω πει, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Πρόεδρο. Mm -hmm. Τι κάναμε εκεί. Κάναμε κάτι που δεν έγινε ποτέ πριν από την Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί που μου κάνουν κριτικέ μου εξηγήσουν 40 χρόνια γιατί δεν το κάναμε. Κάναμε, μετρήσαμε με ακρίβεια του κόλπου. Γιατί για να κάνει με τα Αγιαλίτιδα ζώνη και έχει χρήση και για την ΑΟΣ πρέπει να έχει μετρήσει τον κόλπο άμα τον κλείσει. Πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσα έχει, που είναι δικό σου έδαφο, ναι. θαλάσσιο έδαφο, και μετά να ξεκινήσει το μέτρημα τη Αγιαλή ζώνης από εκεί. Άρα για να ξεκινήσει καν την Αγιαλή ζώνη, πρέπει να έχει κλείσει του κόλπου. Και πρέπει μαζί με το κλείσιμο των κόλπων να έχει φτιάξει γραμμέ βάση. Αυτό το κλείσιμο των κόλπων και αυτέ οι γραμμέ βάση πάνε στον ΟΙΕ. Mm -hmm. Κατατίθονται, μένουν για ένα χρόνο υπό αμφισβήτηση ή αμφισβήτηση, αν δεν αμφισβητούν. Τελειώνει η ιστορία. Ότι, de facto, έχει τελειώσει. Αν αμφιβητηθούν, υπάρχουν αμυντικέ διαδικασίε για να ακολουθηθούν. Η Αλβανία το έκανε με κακό τρόπο, έκλεισε κόλπου με κακό τρόπο το 1977. Mm -hmm. Δύο κόλπου. Εμεί, λοιπόν, πείτε μου και σε γιατί, δεν κάναμε ποτέ, ούτε καν μέτρημα Δεν λέω εγώ να, να ξεκινήσουμε νόμου. Mm -hmm. Εμεί, δύο χρόνια πολύ σκληρή δουλειά, και είμαι περήφανο γι' αυτό, με τη συνεργασία τη ναυτική υπηρεσία με τι γεωγραφικέ, με εξαιρετικέ κυρίε πρέπει και με την συνεργασία διεθνού φήμη, μάλλον του καλύτερου θα λέγα, ο χαρτογράφων, μετρήσαμε του ελληνικού κόλπου που μπορούν να κλειστούν, μετρήσαμε τι γραμμέ βάσης και μετρήσαμε την Αγιαλή ζώνη. Τώρα, η Αγιαλή ζώνη mm -hmm. είναι, είναι μια συζήτηση αν πρέπει να είναι προεδρικό διάταγμα ή νόμο. Η δικιά μου νομική άποψη και η νομική άποψη του επιστημονικού μα συμβουλίου ήταν, δεν ξέρω πώ είναι τώρα, ότι επειδή υπάρχει ο νόμο που εφαρμόζουμε, είναι η Διεθνή Συμφωνία, για το δίκαιο τη αλάση είναι νόμο στο ελληνικό Ένομο δίκαιο. Στο Άρα αυτά είναι δίκαιο. προεδρικό διάταγμα λέτε. Υλοποιείται με προεδρικά διατάγματα. Ναι. Όχι αυτό είναι το ορθό. Mm -hmm. Για λόγου που η κυβέρνηση αφού έφυγα έκρινα σκόπιμου θέλει ε, να το κάνει με νόμο. Ελπίζω να το κάνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αν έχει τον χρόνο θα το κάνει. Απλώ ξαναλέω, στο προεδρικό διάταγμα υπήρχαν και τα νησιά ανάμεσα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη να μην αφηθούν από το νόμο απ' έξω. Μάλιστα. Κύριε Κοτζιά, σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ σε μια τόσο κρίσιμη μέρα που ήσασταν εδώ και κάναμε αυτήν την ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση. Πέρασα καλύτερα εδώ από τι φωνέ τη Βουλή. Να είστε Αυτή καλά. Η Βουλή είναι το σπίτι μα. Σα ευχαριστώ πολύ και για την τιμή και την στήριξη στο Δελτίο. Καλό σα βράδυ. Πάντα καλό τάξη. Να είστε καλά.